Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αμέσως τώρα ξεκινά το διαγωνιστικό πρόγραμμα του 12ου Διεθνούς Διαγωνισμού Χοροδιών Αντώνιο Βιβάλτη. Η Καλλιτεχνική Επιτροπή απαρτίζεται από τον πρόεδρο, τον κύριο Γιώργο Ξενάκη, και τα μέλη της, τον κύριο Τοντόρ Καβατσίεφ και την κυρία Λουδμίλα Καζάρτσεβα. Good evening, ladies and gentlemen. This is the beginning of the 12th International Choir Competition. The artistic jury consists of Mr. Yorgos Xenakis, the president, as well as two more members, Mr. Todor Kabaksiev and Mrs. Ludmila Kazatseva. Thank you.
Thank you.
Oh.
Θεσμιότατε, κύριε Αντιδήμαρχε, αγαπητοί διευθυντές χορωδιών και χορωδοί, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε που τιμάτε με την παρουσία σας στις εκδηλώσεις του 18ου Διεθνούς Χοροδιακού Φεστιβάλ Καρπενησίου και του 12ου Διεθνούς Διαγωνισμού Χοροδιών, που συνδιοργανώνει ο Μουσικός Πολιτιστικός Σύλλογος Χοροδία Καρπενησίου Αντώνιο Βιβάλη και ο Δήμος Καρπενησίου. Your Holiness, dear Vice Mayor, dear choir conductors and members, ladies and gentlemen, good evening. Your presence in the 18th International Choir Festival and the 12th International Choir Competition held by the Musical Cultural Association and the Antonio Vivaldi Choir in cooperation with the Municipality of Carpenisi is a great honor for us. Το 18ο Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ Καρπενησίου και ο 12ος Διεθνής Διαγωνισμός Χοροδιών Αντώνιο Βιβάλδη αποτελούν τη συνέχεια μιας πολυετούς πολιτιστικής πορείας στον κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Ξεκίνησε το 1988. Στόχοι του ήταν και παραμένουν μέχρι σήμερα η προβολή και η παρουσίαση της χοροδιακής τέχνης, η ανάπτυξη συνθετών μέσω έργων συγκεκριμένων χρονικών περιόδων και η πολιτιστική και τουριστική φυσικά ανάπτυξη της περιοχής μας. Στο φεστιβάλ έχει λάβει μέρος μεγάλο πληθώς αξιόλογων χοροδιών, φωνητικών συνόλων, ορχιστρών και μουσικών συνόλων από όλη την Ελλάδα αλλά και από πάρα πολλές χώρες του εξωτερικού. It all started in 1988 and still constitutes part of a long-lived cultural tradition in the field of choir music. The promotion of choir art and of several significant composers, as well as the cultural and touristic development of our town, has been set as the major goal so far. The festival has hosted remarkable choirs, chamber choirs, orchestras, and ensembles from Greece and abroad over the years. Τη χρονιά αυτή επίσης, ο Μουσικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αντώνιο Βιβάλτη, σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο Απρίλοφ Παλάουζοφ, διοργάνωσαν το Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ στο Γκάμπροβο και τον Διεθνή Διαγωνισμό Χοροδιών Αντώνιο Βιβάλτη στη Βουλγαρία, μεταξύ 26 και 28 Ιουνίου. Επίσης, διοργάνωσε το φεστιβάλ στο Πιτέστη της Ρουμανίας την 30 Μαΐου και την 1η Ιουνίου. This year in particular, the Musical Cultural Association Antonio Vivaldi, in cooperation with the Aprilo Palazzov Spiritual Center, organized the International Choir Festival of Gabrovo and the International Choir Competition Antonio Vivaldi in Gabrovo, Bulgaria, from the 26th to the 28th of June. It also organized the Choir Festival in Pitești, Romania, from the 30th of May to the 1st of June. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε καταρχήν να ευχαριστήσουμε όλα τα χοροδιακά συγκροτήματα που συμμετέχουν στο φεστιβάλ, καθώς επίσης και τα μέλη της κριτικής και της καλλιτεχνικής μας επιτροπής. Τον κύριο Τοντόρ Καπακτσίε, βρίσκεται εδώ μπροστά μας, κύριε Τοντόρ, καλώς ήρθατε στο Καρπενήσι. Και την κυρία Λουκμίλα Καζάρτσεβα. At this point, we would like to express our warm thanks to all the choirs that took part in the festival, as well as the members of the artistic jury, Mr. Todor Kapaksiev and Mrs. Ludmila Kazatseva. Welcome to Greece. Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε πολύ το Δήμο Καρπενησίου που συνδιοργανώνουμε μαζί το φεστιβάλ και την ενιαία κοινοφιλή επιχείρηση πολιτισμού, παιδείας και προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου Καρπενησίου για την παραχώρηση του συνεδριακού κέντρου, καθώς επίσης και τους υπαλλήλους της που είναι εδώ καθημερινά και μας προσφέρουν την πολύτιμη βοήθειά της, τον Ανδρέα τον Κακούρα που είναι ο τεχνικός μας και φροντίζει για τον ήχο και τα φώτα μας, καθώς επίσης και τον Κώστα τον Κοντοπάνο που είναι εδώ και μας εξυπηρετεί σε οτιδήποτε ζητήσουμε. We also thank the Municipality of Carpenisi for its invaluable contribution to the organization of the festival and the joint operation of culture, education, public safety and fellowship for letting us use the conference center. Το ξενοδοχείο Ελβετία που προσφέρει θεματικό έπαθλο στη μνήμη του Γεωργίου Ματζούφα. The Helvetia Hotel for the Money Prize in memory of Georgios Matzoufas.
Το ξενοδοχείο Μοντάνα επίσης για χρηματικό έπαθλο το οποίο θα προσφέρει στις βραβευμένες χοροδίες. The Montana Hotel Spa for the money prize. Τους χορηγούς επικοινωνίας μας, τα Βρετανικά Νέα, τον Βρετανικό Παλμό, το Ράδιο Καρπενήσι και το ΣΤΑΚ Κεντρικής Ελλάδας που καλύπτουν αυτό το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός εδώ στην πόλη του Καρπενησίου. Our sponsors, the newspapers, Βρετανικά Νέα and Βρετανικός Παλμός, Radio Καρπενήσι and Star Channel. Όλους αυτούς που βοήθησαν και φέτος, παρά την κρίση και παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, να βρισκόμαστε όλοι μαζί εδώ και να πραγματοποιήσουμε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και το διαγωνισμό χοροδιών. All those people who offered their help and made this dream come true. Μα πάνω απ' όλα, όλους τους συμμετέχοντες που δίνουν πνοή και γεμίζουν με τη μουσική τους αυτόν εδώ το χώρο. Οι χοροδίες φέτος είναι περισσότερες από ποτέ, 17 χοροδίες, πάνω από 700 χοροδίες εδώ στην πόλη του Καρπενησίου. Last but not least, we thank all the participants who make this festival a happy music party every year. Παρακαλώ πολύ το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κύριο Νικόλαο να μας απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. I now please ask that His Holiness the Metropolitan Nikolaos say a few words on our behalf. Ορθώς εχαρακτηρίστη πολιτιστικό γεγονός για την πόλη μας. Η παρουσία τόσων χοροδιών στην πόλη μας. Από πάσης πλευράς. Η μουσική η φωνητική ή η οργανική ξεκίνησε πολύ παλαιά. Ακόμη ο προφητάναξ Δαβίδ κατεσκεύασε όργανο, τη λύρα και έψαλε τους ψαλμούς, τους οποίους και σήμερα η Εκκλησία ψάλλει. Η ψαλμωδία στην αρχή δεν είχε αυτή τη σύνθεση που έχει σήμερα. Όπως όλες οι επιστήμες και η μουσική έχει μία ανάπτυξη, έχει μία πρόοδο και έτσι πρέπει. Με ενθουσιάζει πάρα πολύ η μουσική. Γι' αυτό με βλέπετε παρά το βάρος των υποχρεώσεών μου, από χθες παρακολουθώ τις χοροδίες που αποδίδουν με τον ιδιαίτερο τόπο τους, με την ιδιοτυπία τους, ανάλογα από πού προέρχονται, τη μουσική και μάλιστα την χοροδιακή. Και η χοροδιακή με ενθουσιάζει. Διακόπτω τα πολύ βαριά μου καθήκοντα και έρχομαι εδώ για δύο λόγους. Πρώτον, να τιμήσω τους χοροδούς, οι οποίοι καλλιεργούν για να μας αποδώσουν εδώ τα χοροδιακά τους προϊόντα, που είναι πολιτισμός. Και δεύτερο, για να απολαύσω τους καρπούς των κόπων τους. Και επειδή από εκεί ξεκίνησα, είναι πολιτιστικό γεγονός και θα έπρεπε το αμφιθέατρο εδώ να ήταν ασφυκτικός
γεμάτο. Δεν επιτρέπεται στους Έλληνας, οι οποίοι οι πρόγονοί μας είχαν σε πρώτο μάθημα τη μουσική. Και όπως έχω πει και άλλες φορές, η μουσική έχει τέτοια παιδαγωγική αξία όσο κανένα άλλο μάθημα. Ακόμα και αυτό της λεγόμενης παιδαγωγικής. Αυτή την αξία, την παιδαγωγική, την ετώνησαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Και η Εκκλησία τονίζει ακριβώς αυτή την αξία της μουσικής. Προσευχόμεθα μεταμουσικής. Έχει σημασία μόνο να καλλιεργούμε τη μουσική για να μην κάνουμε παραφωνίες. Αρκετές είναι οι παραφωνίες και μέσα στις οικογένειες και στην κοινωνία μας έξω. Δεν είναι ανάγκη και μέσα στην Εκκλησία να έχουμε παραφωνίες. Πρέπει να προσέξουμε αυτό τον τομέα της μουσικής και να καλλιεργηθούμε και να μορφωθούμε. Χαίρο που σας βλέπω εδώ και χαιρετώ ιδιαιτέρως τους χοροδούς που προσήλθαν για να μας χαιρετήσουν μουσικά. Let me explain in a few words that this festival is indeed a cultural event that promotes our town, Kapanisi. Music is one of the best ways to connect with other people, and His Holiness welcomes everybody to our town and wishes a pleasant stay to everybody. Thank you. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να παρακαλέσω τον αναπληρωτή δημάρχου και μελλοντικό δήμαρχο από Σεπτέμβρη, τον κύριο Νίκο Σπλιώτη, να κηρύξει την έναρξη του 18ου Διεθνούς Χοροδιακού Φεστιβάλ Καρπενησίου και του 12ου Διεθνούς Διαγωνισμού Χοροδιών. Mr. Νίκο Σπλιώτη, the Vice Mayor of our town, is kind of requested to declare the official beginning of the 18th International Choir Festival and the 12th International Choir Competition. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Καρπενήσι, σε ένα θετικό τόπο ζωής και δημιουργίας. Καλώς ήρθατε στο 18ο Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ Καρπενησίου και στον 12ο Διεθνή Διαγωνισμό Χοροδιών Αντώνιο Βιβάλτου. Vice Mayor welcomes everybody to the 18th International Choir Festival and the 12th International Choir Competition. Ο Δήμος Καρπενησίου στηρίζει και φέτος ένα πολύ ξεχωριστό για τον τόπο μας θεσμό. Η χοροδιακή τέχνη αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του μουσικού πολιτισμού και είμαστε πολύ περήφανοι που το Καρπενήσι φιλοξενεί με συνέπεια από το 1988 το Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ και το Διεθνή Διαγωνισμό Χοροδιών που διοργανώνει ο Μουσικός Πολιτιστικός Σύλλογος Καρπενησίου Αντώνιο Βιβάλτη. The choir art is a significant part of the musical cultural culture, and we are very proud as the city of Καρπενήσι has been hosting the International Choir Festival and Competition Antonio Vivaldi since 1988. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να συγχαρώ και να ευχαριστήσω ένα δικό μας άνθρωπο, τον καλλιτεχνικό διευθυντή κύριο Γεώργιο Ξενάκη, που όλα αυτά τα χρόνια έχει προσφέρει τόσα πολλά για τη διοργάνωση αυτού του φεστιβάλ. He expresses his warm thanks to Mr. Georgios Ξenakis, the president and artistic director of the festival, for his invaluable contribution to the festival. Εύχομαι καλή επιτυχία στη διοργάνωση
και σε όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Τέλος, να ευχηθώ ευχάριστη διαμονή σε όλους τους επισκέπτες μας. Και με αυτές τις σκέψεις κηρύσω την έναρξη του 18ου Διεθνούς Χοροδιακού Φεστιβάλ Καρπενησίου και του 12ου Διεθνή Διαγωνισμού Χοροδιών Αντώνιο Βιβάλτη. Σας ευχαριστώ. He wishes good luck to all the participants. He also wishes a pleasant stay to everybody, and he declares the official beginning of the festival. Thank you.
χαρά που έχουμε τέτοιους Έλληνες που γράφουν τέτοιους μουσικούς. Είναι το τραγούδι της Ερυθρέας.
Yeah, I have.